Η αναφορά στο κοινό ανακοινοθέν του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Αντώνιν Μπλίνκεν στις υποδομές που θα χρειαστούν για τα μαχητικά αεροσκάφη τεχνολογία Stealth F-35, έφερε στην επιφάνεια μια φαινομενικά απίστευτη ιστορία από αυτές που μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Η πολεμική αεροπορία, προφανώς πιεζόμενη να κάνει οικονομία, δηλώνει στα σοβαρά ότι μπορεί να κατασκευάσει το σύνολο της υποδομής που απαιτείται για την υποστήριξη των Αμερικανικών υπερμαχητικών, όταν λιγότερο προηγμένα μαχητικά που βρίσκονται σε υπηρεσία στην πολεμική αεροπορία, όπως τα Rafale 3 ήδη υποφέρουν από χαμηλέ διαθεσιμότητες λόγω έλλειψης υποστήριξης. Γιατί, διότι δεν έχει προβλεφθεί ανάλογη υποστήριξη στα γαλλικά μαχητικά. Το ίδιο πάνε να κάνουν και στα πολύ περισσότερο απαιτητικά από πλευρά συντήρηση F-35A με αποτέλεσμα να δούμε καθυλωμένα από την πρώτη ημέρα τα F-35. Τον Ιούνιο του 2022 η Ελλάδα απέστειλε επιστολή αιτήματο στι ΗΠΑ για την προμήθεια ενό αριθμού αεροσκαφών F-35A. Το παρόν χρονικό διάστημα η Ελλάδα αναμένει την Αμερικανική απάντηση στη μορφή της επιστολής αποδοχής. Το αν θα πρέπει να αγοραστούν τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά από τη στιγμή που έχουν ληφθεί οι αποφάσεις, θεωρούμε ότι το ερώτημα έχει ξεπεραστεί. Αυτό που πλέον είναι το πιο κρίσιμο και σημαντικό είναι αν θα πετούν τα F-35 ή θα μείνουν καθυλωμένα. Η κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin, όπως είναι λογικό, ζήτησε από την Πολεμική Αεροπορία και το Υπουργείο Εθνική Αμήνης, τη συμπερίληψη στη Συμφωνία για Αγορά των F-35 μιας συμφωνίας ασφαλείας εφοδιασμού και πληροφοριών, ύψους έως 800 εκατομμύριων δολαρίων, ένα ποσό πολύ χαμηλό για την έκταση του προγράμματο, που θα φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά το οποίο εξασφαλίζει κάτι πολύ σημαντικό ότι τα F-35 θα πετούν και δεν θα είναι καθυλωμένα όπως τόσα και τόσα ελληνικά όπλικα συστήματα, τα οποία αγοράστηκαν χωρίς προβλέψεις για εφοδιαστική αλυσίδα. Μέχρι στιγμή το Υπουργείο Εθνική Αμήνη έχει επιλέξει εντελώ ανεξήγητα να μην συμπεριλάβει τι συμφωνίε ΕΣΑΙ στην προμήθεια των F-35 για λόγου κόστου. Αλλά σε αυτή την περίπτωση το ερώτημα είναι: γιατί να αγοράσουμε τα F-35 αν δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό που κάνει το όλο σκηνικό ύποπτο σε ό,τι αφορά τιμή αποδοχή μέχρι στιγμής του SSI είναι το ότι αυτά τα λεφτά θα εισέρεαν στην εθνική οικονομία σχεδόν συνολικά αφού θα τα απορροφούσαν εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες, κρατικές και ιδιωτικές. Τους γνωστούς αγνώστους της θεωρίας, αυτό εγώ μπορώ να το κάνω με το 1 τρίτο των χρημάτων, τους έχουν πληρώσει τόσο ακριβά οι ενόπλες δυνάμεις με καθυλωμένα αεροσκάφη, ακινητοποιημένα άρματα και αντιεροπορικά και δεμένα υποβρύχια. Τα F-35 κατά αυτούς δεν πρέπει να επιχειρούν από πιστοποιημένη από την εταιρεία κατασκευής των αεροσκαφών αεροπορική βάση και να υποστηρίζονται με τις κατάλληλες προδιαγραφές, αλλά θα τα φτιάχνουμε εμεί Βέβαια το πόσο που θα κοστίσει στο ΓΕΑ και τον κρατικό προϋπολογισμό το έργο της δημιουργίας υποδομών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη βάση που θα επιχειρούν τα F-35.